Κουκουρουκουκου. Παλώμα. Κουκουρουκουκου. Σταματήστε επιτέλους. Σας δείχνω έμπρακτα την αγάπη μου. Θα μας παρεξηγήσουν. Μα αφού εγώ σας αγαπώ. Μα δεν θέλω να μ' αγαπάτε. Γιατί. Γιατί εκεί που μ' αγαπάτε εκεί και με... Κουκουρουκουκου, Παλώμα. Μα τι σας έπιασε σήμερα με τα ισπανικά. Γιατί μόλις μίλησε ο Σιμίτης, οι 32 βαρέσαν ισπανική υποχώρηση. Σιγά μη βαρούσαν και την ηρωική του Μπετόβεν. Κάνανε τα τρία πιθηκάκια. Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω. Στρατιωτάκια ακούνητα και μίλητα. Μόνο ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Αρσένης. Παιδείας είναι. Τότε τι θέλει και να κατέβετε. Πεθύμησε γιαούρτι και αυγό. Δεν κοιτά τα χάλια του που τα έκανε μαντάρα στα σχολεία. Που χάνει ώρα το παιδί και το παιδί την ώρα θέλει να την βγει και στον μπάγκαλο. Πού πας, ρε Χαραμήτρο. Εδώ δεν μπόρεσε να του τη βγει ο Στυλιανός Ωμέγας. Θα του τη βγεις εσύ. Στυλιανός Ωμέγας. Ναι, ο Βουκεφάλας. Ο Παπαθεμελίζεται που την έχει δει Μέγας Αλέξανδρος και το παίζει στρατιλάτης. Τι σύνδρομο κι αυτός ο άνθρωπος. Ναι, κάτι μεταξύ Μέγα Αλέξανδρου, Ζηλονόφσκι και Φάτον Άνω. Φά τον Άνω γιατί. Γιατί Νάνο και το ένα, Νάνο και το άλλο. Α, μάλιστα. Και εκεί είναι που τρελαίνεται. Σου λέει Νάνο αυτό, Νάνο κι εγώ. Ψηλό Νάνο και ο Σιμίτης. Γιατί αυτοί να είναι πρωθυπουργοί και εγώ όχι. Τι παραπάνω δηλαδή έχουν αυτοί από μένα. Και εκεί επάνω είναι που τσαντίζεται. Όχι, λάθος. Εκεί επάνω είναι που τον πιάνει το ερωτικό του και αρχίζει να σε αγαπάω, Θόδωρε, και να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε παιδάκια. Και ο Πάγκαλος. Μα τι να κάνει ο άνθρωπος αφού είναι παντρεμένος. Να αφήσει τη δικιά του δηλαδή και να πάει με το Στέλιο. Εσείς θα αφήνατε ποτέ τη δικιά σας για να πάρετε τον Παπαθεμελή. Για το όνομα του Θεού, δε. Είδατε που σας λέω. Το θέμα δηλαδή δεν είναι η εξωτερική πολιτική. Όχι βέβαια, το θέμα είναι η αγάπη. Και όταν υπάρχει αγάπη, όπως λέει ο λαός μας, όλα λύνονται. Ακριβώς, αγάπη να υπάρχει και όλα τα άλλα. Συντροφικότητα. Τώρα αυτό γιατί το είπατε. Για να αγαπηθούμε περισσότερο. Φέρατε αντίθετο αποτέλεσμα. 146 κατά της παραπομπής, 121 υπέρ, 11 λευκά και 5 άκυρα. Την πήδηξε η σύντροφος Βάσου. Την παραπομπή. Όχι, τη συντροφικότητα. Όποιος πηδάει πολλές συντροφικότητες. Στο τέλος μαχαιρώνεται. Συντροφικών μαχαίρωμα. Όπως ο Καποδίστριας. Την ώρα που πήγαινε στην εκκλησία. Στην ώρα που πήγαινε στο φλίσβο. Κυρίες και κύριοι, κάντε παιχνίδι! Βάλε τώρα που γυρίζει! 32 κόκκινο! Χάσατε, τα παίρνει μπάγκα. Ως γνωστόν, μετά το 31, στην 31 καίγεσαι. Ας βγάζανε κι αυτοί οι ευλογημένοι έναν. Και ποιον να βγάζανε. Ας βγάζαν τον Καψί. Και γιατί να βγάζαν τον Καψί. Τότε ποιον να βγάζανε. Ας βγάζαν τον Παπαθεμελή. Και γιατί να βγάζαν τον Παπαθεμελή. Τότε ποιον να βγάζανε. Ας βγάζαν τον Κουλούρι, ρε. Ιδού το δίλημα. Σιμίτι ή Κουλούρι. Σιμίτι από το τόπο σου και σε έχει και λίτσες. Σοσιαλδημοκρατικό εξυγχρονιστικές. Θα κατέβει κανείς. Φύγε. Πάει ο καιρός που έκανε σκαλομαρία στο τρένο της αλλαγής. Τώρα είναι μηχανοδηγός. Ο εξυγχρονισμός τραβάει την ανηφόρα. Με καζίνο και τζογαδόρους. Ο τζόγος τώρα δικαιώνεται. Και σπίτια δίνει και συντάξεις και λεφτά. Επικουρικά κόβουμε, μισθούς εξανεμίζουμε. Το 2000 έρχεται. Κοντά βλέπω, μακριά δεν βλέπω. Έρχεται. Ποιος. Ο πρόεδρος μεταρχεί από τα Σέρας. Τα Σέρα Μιμπούτο και Κολοκαρτέρι. Δωδεκάτομο λεξικό της νεοελληνικής ιστορίας. Από το Βασίλειο το Βουλγαροκτόνο μέχρι τον Κωνσταντίνο το Καράμπελα. Ταρχία του Καράμπελα. Σύντομα, στα περίπτερα και ο 13ος τόμος. Ταρχία του μέλλοντος. Γιατί δεν έγινα εθνάρχης. Διαβάστε στους 12 πρώτους τόμους. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Δημοσιογράφε. Αλλάξατε. Και εσείς. Κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση. Πόσες διαρροές είχατε στην ψηφοφορία. Συγγνώμη, εσείς θα κάνετε την ερώτηση. Βέβαια. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Ναι, αλλά είπατε ότι αλλάξατε. Κι εσείς. Και τώρα δηλαδή τι είμαστε. Όπως πάντα, διαπλεκόμενοι. Μήπως όμως παραδιαπλεκτήκαμε και τελικά μπερδευτήκαμε. Καθόλου. Εγώ είμαι εσείς, εσείς είστε εγώ. Ο ένας βγάζει τον άλλον του εαυτό μέσα από τον εαυτό του άλλου. Οπότε. Ναι. Ναι. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, πόσες διαρροές είχατε. Δεν ξέρω. Όπως είπε και ο κύριος Κακλαμάνης, θα φωνάξουμε τον μηχανικό της Βουλής να ελέγξει την υδραυλική εγκατάσταση. Κρυάδες. Ζωχάδες. Εσείς. Ο Καραμαλής. Τελικά, ο κύριος Λιβανός είναι πιο αθώος από την κυρία Βάσο. Δικό σας το συμπέρασμα. Της ψηφοφορίας. 150 πήρε υπέρ του ο κύριος Λιβανός και 146 η κυρία Βάσο. Και 5 καζίνο, 151. Χάσατε. Χάσανε, αλλά έχουνε το βλέμμα τους στο υπερπέραν, όπως είπε και ο Πάγκαλος. Το είπε για τους χαμερπείς και τους αυλοκόλογες. Έχετε βασιλικούς στο κόμμα σας. Έχουμε βασιλικότερους του βασιλέως. Και μία τελευταία ερώτηση. Πόσο χρονών είστε. Όσο φαίνομαι. Καλύφθηκα. Και τώρα μία τελική ερώτηση. Αστυνομική και ΜΑΤ στους δρόμους. Τι έχετε να πείτε. Έχουμε και λύση έτοιμη. Για πείτε την. Θα βάλουμε τους οικοδόμους και τους καθηγητές για περιφρούρηση. Μα αυτοί φάγανε ξύλο από τους αστυνομικούς τον χειμώνα στις πορείες. Γι' αυτό ακριβώς θα τους βάλουμε. Για να διρουνε. Δεν έχετε ακούσει, αγαπητέ μου, ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Όπως και τα αρχεία. Αυτά δεν τρώγονται με τίποτα. Παρουσιάζονται όμως με φανφάρες στο Μέγαρο. Όπως ο Πέτρος και ο Λύκος. Λάμψατε δια της απουσίας σας. Και άλλοι δια της παρουσίας τους. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Άνθρακες ο θησαυρός.
και ο Ράλης πονηρός. Άναψε φωτιές. Και τρέχει ο Κωστάκης να τις σβήσει. Δεν του φτάνουν οι βασιλικοί, έχει τώρα και τους ημιτικούς. Η βασιλική είναι ο κορμός της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο κύριος Καρατζαφέρης. Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη και λάκο-λάκο με τον Ανδρεουλάκο. Γιατί από τη μεριά της κυβέρνησης δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση? Υπήρξε. Ποια? Μεταθέσαμε την Πρωταπριλιά στις 14 Μαΐου, την ημέρα της επίσημης παρουσίασης των αρχείων. Αλήθεια, γιατί διάλεξε αυτή την εποχή να τα παρουσιάσει? Πρώτον, γιατί ήταν κλειστή η χωματερή και δεύτερον, διότι δεν γινόταν αποκομιδή των σκουπιδιών.